Γεια σου, καλώς ήρθες στο κανάλι, είμαι ο Ακάς. Ασχολούμαι με την ανάλυση ταρό, με αστρολογία, αριθμολογία και τώρα θα κάνουμε μια ανάλυση περίεργη και βαθιά θα έλεγα για τα σημάδια, για τα περίεργα σημάδια του Οκτωβρίου. Μην εδώ, θα δεις, θα κάνουμε πάρα πολύ ωραία πράγματα, θα ψάξουμε. Λοιπόν, να μπω κατευθείαν τώρα στο θέμα. Έχω κάνει βέβαια ήδη μια ανάλυση με ζώδια και με ένα πλανητικό σύστημα το οποίο πηγαίνουμε βαθιά. Θα καταλάβεις πάρα πολλά πράγματα. Μισό λεπτό λίγο το φωτισμό να φτιάξω. Έχουμε και στούντιο εδώ, τι να κάνουμε τώρα. Λοιπόν, όπου θα καταλάβεις πάρα πολλά πράγματα εκεί. Είναι μια πολύ ωραία ανάλυση. Όμως, παίζοντας λίγο εδώ με τις αναλύσεις, με τα αυτά, από εδώ, από εκεί, έκανα κάποια πράγματα. Λέω ρε παιδί μου, κοίταξε να δεις, υπάρχει και αυτό το παράξενο. Sorry και μια γουλιά καφέ. Έτσι να περνάμε ωραία. Και θα σου αποκαλύψω κάποια πάρα πολύ ιδιαίτερα πράγματα τα οποία χρειάζονται προσοχή για το επόμενο διάστημα. Δεν έχω κάποιο συγκεκριμένο ρίξιμο, θα το κάνουμε μαζί, θα εμπνευστούμε μαζί να δούμε τι ρίξιμο θα κάνουμε. Θα δεις. Λοιπόν, οπότε μπαίνουμε κατευθείαν στο θέμα, πάμε να το δούμε. Αστρολογικά έχουμε μιλήσει, τα έχουμε πει, πάμε λίγο. Να δούμε λίγο αριθμολογικά. Είμαστε 2022. Εάν προσθέσω τα διάρια μεταξύ τους, γιατί στην αριθμολογία φτάνει σε μόνο αριθμό, φτάνουμε στον αριθμό 6. Okay. Ο Οκτώβριος ποιος μήνας είναι ο δέκατος. Εάν πάμε τώρα αυτή τη στιγμή και προσθέσουμε το 10 στο 6, στα ταρό μας κάνει τον αριθμό 16 και στα ταρό είναι ο πύργος. Ο πύργος συμβολίζεται από το ζώδιο του Άρη. Έτσι, αυτή η κάρτα συμβολίζει το ζώδιο του Άρη. Ο πύργος, καταλαβαίνετε, σημαίνει αν δεν υπάρχουν γερές βάσεις, όλα διαλύονται. Το σκηνικό διαλύεται. Πάντω σε σχέσεις, συμβολικά, σε σχέσεις, στην κοινωνία, σε πράγματα, σε οικοδόμημα ή οτιδήποτε. Ο Άρης λοιπόν μπαίνει για τους επόμενους 6 στους διδύμους και επίσης τετραγωνίζει με τον Ποσειδώνα. Μια δύσκολη και περίεργη, ένας περίεργος τετραγωνισμός. Η ουσία όμως είναι εδώ και αυτό είναι που βλέπουμε ότι σύεται το σύμπαν. Τον Οκτώβριο δηλαδή γενικότερα σύεται το σύμπαν σε όλα τα επίπεδα και σε προσωπικό επίπεδο. Είναι μέρος του κύκλου. Κοιτάξτε να δείτε, είναι μέρος του κύκλου. Δεν κινδυνολογώ προς το, απλά το λέμε γενικότερα σαν τέτοιο. Σαν μια διαδικασία και σαν ένα συμβολισμό. Εάν προσθέσω τώρα το 16 και κάνω 6 και 1 μας κάνει 7, τι μας βγαίνει? Μας βγαίνει λοιπόν το άρμα. Ποιος είναι ο συμβολισμός πίσω από αυτό? Στην ουσία σου λέει ότι εσείς σαν άνθρωπος σε προσωπικό επίπεδο ή σε επίπεδο και πιο πάνω γεωπολιτικό στην Ελλάδα κτλ. Αυτό που σου λέει ότι όταν έρχονται οι αλλαγές μπορείς να ψάξεις και να βρεις και πρακτικές λύσεις και να πάρεις και αποφάσεις. Υπάρχει μια συναισθηματική φόρτιση, αλλά αυτός ο αναβάτης όμως γενικότερα το παίρνει πάνω, το έχει τη δύναμη για να προχωρήσει. Έτσι είναι στο ακριβώς. Δεν μπαίνω περισσότερο σε αυτό εδώ, διότι θέλω να κάνουμε κάτι άλλο. Θα πάω λίγο στις Lenormand, γιατί αυτό είναι που μου έκανε κλικ εμένα, ψάχνοντας λίγο τα πράγματα. Και θα σας δείξω στην Lenormand το 7. Αυτό είναι το 7, αυτό είναι το 7. Λοιπόν, έχει να κάνει με μια γυναίκα, είναι σπαθάτη όπως βλέπετε. Οι σπαθάτες είναι ρίγισσα, είναι μια ρίγισσα σπαθάτη εδώ. Και τι σου μιλάει και σου λέει ότι εδώ έχουμε μια γυναίκα αεράτη. Μπορεί να ανήκει σε ζώδιο ή οροσκόπο ή να έχει πολύ αέρα στον χάρτη της ή σε κάποιες συγκεκριμένες περιπτώσεις, σε κάποιους οίκους που να είναι δηλαδή περισσότερο του αέρα ή να έχει κυβερνήτη κάποιον αεράτος, το πούμε, ξέρω εγώ, πλανήτη. Λέω τώρα, μπορεί να έχει και Άρη, ξέρω, πολύ Άρη στο χάρτη της, που την κάνει λίγο περίεργη. Λοιπόν, το 7 λοιπόν εδώ, με αυτό εδώ πέρα το συνδυασμό, τι μας κάνει? Μας κάνει το φίδι. Πάμε τώρα σε πιο προσωπικό, για σένα επίπεδο, που σε αφορά όλο αυτό το κομμάτι. Πάμε να κάνουμε την ιστορία μας και θα ρίξουμε. Λοιπόν, θα ρίξουμε με αυτές τις καρτούλες. Ένα λεπτό. Βάζουμε λοιπόν εδώ πέρα στην άκρη. Πάμε λίγο να το κάνουμε σαν συνδυασμό και να σου εξηγήσω. Εν τω μεταξύ, αν κολλάω λίγο, είναι διότι δεν έχω σκεφτεί τίποτα. Το κάνω χήμα, το κάνω αυτή τη στιγμή χωρίς να έχω καμία, πώς το λένε, δεν έχω σχεδιάσει τίποτα απολύτως. Εντάξει. Ξέρω 3-4 πράγματα, okay, είναι ένα πρόλογο, ας πούμε, τι θα πω, αλλά πάμε τώρα να το σχεδιάσουμε. Λοιπόν, έχουμε λοιπόν τον πύργο, καταστροφή, έχουμε δυσκολίες, έχουμε αλλαγές, εμπόδια, έχουμε το άρωμα που σημαίνει πρέπει να δείξεις εσύ πυγμή και δύναμη, έχεις τις επιλογές, να τις βρεις τις αποφάσεις σου, αλλά πρέπει να αναλύσεις τα πράγματα. Και έχουμε και μία εδώ πέρα το φίδι, το κολοβό, το οποίο έρχεται εδώ, πέφτουν οι κάρτες, γίνεται ένας πανικός. Με το που είπα το φίδι, το κολοβό, συγγνώμη, ένα λεπτό, Μα ακούτε, είναι σαν να είναι τώρα σε πηγάδι, πέφτει από το κάτω για να μαζέψω τις κάρτες που πέσαν ήταν ανάποδες. Όταν πέφτουν οι κάρτες έτσι ανάποδες, υπάρχουν διάφορα σημάδια, ανάλογα τώρα, διάφορα μηνύματα δηλαδή, που θέλουν να σου πει ότι τα πράγματα, υπάρχουν κρυφά πράγματα τα οποία θέλουν να φανερωθούν, εσύ θέλεις να φανερωθούν, αλλά δεν σου φανερώνονται, εντάξει. Λοιπόν, αυτή εδώ η κάρτα μαζί με αυτήν εδώ πέρα τη γυναίκα, δηλώνει κυρίως γυναίκα η οποία θέλει το κακό σου. Εντάξει. Αυτό τώρα το κακό γίνεται το φίδι. Πώς το φίδι, υπάρχουν φίδια τα οποία φτύνουν ή εγχύουν δηλητήριο, έτσι. Έτσι και αυτή. Είναι μια γυναίκα δηλητήριο. Θα έλεγα όμως ότι αυτό δεν ισχύει μόνο για τις γυναίκες, διότι υπάρχουν και άντρες οι οποίοι σκέφτονται περισσότερο με γυναικείο μυαλό. Εντάξει. Υπάρχουν και αυτοί οι άντρες. Είναι πονηροί, είναι παμπώνηροι, είναι, σκέφτονται με δόλο, σκέφτονται με περίεργα πράγματα, με περίεργες καταστάσεις. Έτσι. Σε βάζουν σε μια κατάσταση τοξική, πάρα πολύ τοξική, και αυτό αφορά φίλες και φίλοι. Πολλά πράγματα. Θέλετε στον επαγγελματικό τομέα, θέλετε στον αισθηματικό τομέα, θέλετε σε φιλικό επίπεδο, θέλετε σε παρέα, θέλετε στη γειτονιά, θέλετε στον από πάνω, στον από κάτω, όπου, αν είσαι σε πολυκατοικία, ό,τι εσείς θέλετε. Πάμε λίγο να το αναλύσουμε, θα δείτε, θα πάμε και θα ρίξω και για επαγγελματικά, λίγο και για αισθηματικά. Θα το κάνω με έναν ιδιαίτερο τρόπο. Έτσι μου έρχεται τώρα φλασιά να το πω, οπότε θα το κάνουμε. Είναι ό,τι μου έρχεται τώρα, έτσι, ό,τι έμπνευση μου έρχεται. Είναι ένα ρίξιμο έμπνευσης εδώ και τώρα αυτή τη στιγμή. Έχω ένα προσχέδιο βέβαια, αλλά δεν έχω κάτι συγκεκριμένο να ρίξω. Αλλά θέλω όμως να πάμε να δούμε ποια είναι εκείνα τα σημάδια που χρειάζονται προσοχή. Προσοχή στα σημάδια τα οποία βγαίνουν. Και αυτό είναι ένα σημάδι το οποίο χρειάζεται προσοχή. Λοιπόν, για να δούμε. Αυτό λοιπόν που επιλέγω, η δεύτερη κάρτα, λοιπόν, οκ, έχει βγει λοιπόν έχουν βγει τα... μου έχουν βγει τα κρίνα. Είναι μια καλή κάρτα. Πήγα να πω χρυσάνθεμα για κάποιο λόγο. Οκ, μπορεί να παίζει για εσάς που με ακούτε. Δεν λέω ότι ισχύει για όλους. Σε κάποιους από εσάς μπορεί όντως τα χρυσάνθεμα να παίζουν ένα πολύ ιδιαίτερο ρόλο. Απλά το λέω έτσι. Μπορεί να είναι συμβολισμός. Αλλά εδώ συμβολίζουν τα κρίνα. Έχουμε δηλαδή μια θετική κάρτα. Και η επόμενη κάρτα που θέλω να επιλέξω, και θα κάνουμε και έναν άλλο συνδυασμό και θα δείτε. Λοιπόν, είναι ωραία. Είναι και το δαχτυλίδι που σημαίνει και δέσμευση. Ωραία. Αυτό είναι καλό. Ωραία. Έχουμε λοιπόν τρία πράγματα. Αυτή τη σύνθεση που κάνουν αυτές οι κάρτες, η σύνθεση που κάνουν είναι να πάμε να ψάξουμε το 10 καρό, το οποίο είναι το βιβλίο. Μισό λεπτό. Η σύνθεσή τους, τα νούμερά τους, μας κάνουν να βρούμε το βιβλίο. 26. Εντάξει. Λοιπόν. Και είναι αυτό εδώ πέρα. Τι σημαίνουν αυτά τώρα? Έχουμε λοιπόν, αυτή ήταν η επιτούτου, έχει βγει αυτός εδώ πέρα, έχουν βγει αυτά εδώ πέρα που είναι τα κρίνα, έχει βγει η δέσμευση, έχει βγει το δαχτυλίδι, έχει βγει εδώ πέρα και το βιβλίο. Στο συναισθηματικό τομέα λοιπόν, μπορεί να υπάρχει ένα άτομο στον κύκλο σου, το οποίο ζηλεύει τη ζωή σου. Και αυτό που σου λέει είναι κράτα τη ζωή σου κλειστή. Εντάξει. Είτε πρόκειται για επαγγελματικά, γιατί το δαχτυλίδι μπορεί να σημαίνει και επαγγελματική επιτυχία, είτε πρόκειται για τα ερωτικά, είτε πρόκειται. Επίσης υπάρχει και ζήλια. Αυτή εδώ ζηλεύει, να πάμε λίγο στις φιγούρες, αυτή εδώ ζηλεύει αυτόν εδώ πέρα. Μπορεί να ζηλεύει το δεσμό σου, μπορεί να ζηλεύει τη σχέση σου με τον προϊστάμενο. Προσέξτε, μην τα βάζουμε μόνο αυστηρά σε ένα πλαίσιο και είναι ή μόνο αυτό. Δηλαδή είναι αυτό και αυτό και τελείω. Να σκεφτόμαστε, να ανοίγουμε το μυαλό μας, τη σκέψη μας, τη διαίσθησή μας, το αίσθηκτό μας. Δηλαδή, μαζί με μένα τώρα που κάνουμε την ανάλυση, δείτε κι εσείς πώς μπορεί αυτό να ταιριάξει. Επίσης, εδώ δηλώνει και τις περίεργες καταστάσεις, τις τοξικές σχέσεις, την εκμετάλλευση. Εντάξει, αυτή εδώ θέλει να τον εκμεταλλευτεί, αυτό εδώ πέρα, για να περνάει καλά, να τον δεσμεύσει, να τον έχει δηλαδή του χεριού τους, γιατί είναι πολύ χειριστική με το λόγο της, ξέρει ποια λόγια θα πει και πώς θα φτιάξει το περιβάλλον, και έχει τα κίνητρά της και τα σχέδιά της κλειστά. Αυτή είναι και μια άλλη, αν θέλετε, αποτύπωση, ένας άλλος τρόπος ερμηνείας. Άρα, για το μήνα Οκτώβριο, είτε είσαι άντρας είτε είσαι γυναίκα, χρειάζεται να προσέξεις αρκετά αυτά τα σημάδια. Εντάξει, αυτές εδώ πέρα τις καταστάσεις, αυτούς εδώ πέρα τους συνδυασμούς. Επίσης εδώ πέρα σημαίνει ότι, κοίταξε να δεις, εδώ σημαίνει ότι αυτοί εδώ επίσης μπορεί να στον, λέω τώρα, στον επαγγελματικό τομέα, ξέρει τι γίνεται και θέλει να τον τυλίξει, εντός εισαγωγικών, να φέρει με το μέρος της τον άνθρωπο αυτό, τον προϊστάμενο ή οτιδήποτε, να δείξει ότι εκείνη έχει δίκιο και όχι εσύ σε θέματα συνεργασιών, με αποτέλεσμα να έρθει η κατάρρευση, η καταστροφή. Δεν την νοιάζει ή δεν τον νοιάζει, είπαμε, μπορεί να είναι και άντρας εδώ πέρα που να κάνει τέτοια πράγματα. Λοιπόν, γιατί έχει θηλυκό μυαλό, έχει θηλυκό τρόπο σκέψης, έχει τον πολύ πονηρό τρόπο σκέψης, ας το πούμε, γιατί μην νομίζετε και οι άντρες είναι πάρα πολύ πονηροί, δεν είναι μόνο οι γυναίκες, εντάξει. Και με αποτέλεσμα τι γίνεται, να πάει εκεί που θέλει για να φέρει την επιτυχία. Και φυσικά υπάρχουν στον κόσμο που ζούμε, υπάρχουν πάρα πολλές αποτυπώσεις. Όμως για σένα, αποτυπώσεις εννοώ πολλά σενάρια, πολλοί άνθρωποι σκέφτονται και με διαφορετικό τρόπο και θέλουν να κάνουν και να το χειριστούν και το θεωρούν και εντάξει. Ξέρετε, επειδή πολλές φορές αναρωτιόμαστε, γίνεται κάτι έτσι και λέμε, μα γιατί το έκανε αυτό, και πληγωνόμαστε και στεναχωριόμαστε. Και ο άλλος ή η άλλη δεν νιώθει τίποτα. Το θεωρεί επίσης και εξυπνάδα. Το θεωρεί και κατόρθωμα. Είναι ο τρόπος σκέψης. Με αυτόν τον άνθρωπο. Αυτό είναι ένα βαθύτατο μήνυμα. Δεν μπορεί να τα βγάλετε πέρα, διότι και να του μιλήσετε, δεν θα τον, ας το πω έτσι, δεν θα τον νουθετήσετε. Δεν θα τον φέρετε με το μέρος σας. Είναι ανταγωνιστικός, είναι ανταγωνιστική. Ναι, αυτή θα πατήσει επιπτωμάτων. Αυτός θα πατήσει επιπτωμάτων και το θεωρεί και μια χαρά. Σου λέει: εγώ τη δουλειά μου κάνω. Εγώ έτσι έμαθα. Εγώ έτσι θέλω να κάνω. Εγώ έτσι θέλω να πορευτώ. Θέλω να είμαι ανταγωνιστικός. Θέλω να είμαι αυτό. Δηλαδή, μπορεί να. Και προσέξτε, εδώ υπάρχει και ένα άλλο κομμάτι. Εδώ εσείς. Φλασιά τώρα η ειδική. Μπορεί να θέλετε να κάνετε το καλό. Ή ο προϊστάμενος, ή ο σύζυγός σας, ή ο καλός σας, ή καλή σας. Θέλουν να κάνουν καλό. Γιατί μπορεί να είναι και ένα φιλικό πρόσωπο εδώ. Θέλουν να κάνουν το καλό. Ρε παιδί μου, έλα μωρέ, εντάξει, έχει αυτό ανάγκη, είναι μόνη της, είναι χείρα, είναι εκείνο. Αρχίζουν τώρα διάφορα έτσι. Και λυπόμαστε καμιά φορά. Τους λυπόμαστε. Πας κάνεις το καλό. Το δηλητήριο όμως θα στο πετάξει. Και το θεωρεί μια χαρά. Μα τι είπα, τι έκανα. Και το θεωρεί φυσιολογικό. Αυτός είναι ο τρόπος σκέψης. Και δεν αλλάζει. Και φυσικά θα μπορεί να φτάσει και στα άκρα. Εντάξει, καταστροφή. Αυτοί οι άνθρωποι, γενικότερα υπάρχουν άνθρωποι και μπορεί να το δείτε παντού. Στην πολιτική, στην εξουσία, στην κοινωνία μας, στην καθημερινότητά μας. Και το βλέπετε, τους αρέσει η καταστροφή. Αυτές οι αριανές, γιατί ο Άρης είναι καταστροφή, έτσι. Ο Κρόνος έχει άλλο τρόπο δράσης, πιο υπόγειο και πιο πονηρό. Ο Άρης είναι καταστροφή. Τα καταστρέφω όλα, τα κάνω όλα γης μαδιάν που λένε και δεν με ενδιαφέρει. Και σου λένε μετά, sorry για την έκφραση, πάρτα τώρα. Πάρε να έχεις. Αυτό είναι. Και υπάρχουν τέτοιοι άνθρωποι εκεί έξω. Μετά υπάρχει η δέσμευση που σημαίνει θέλω να σε δεσμεύσω έτσι, να σε κρατήσω, να σε έχω στο δικό μου ενεργειακό πεδίο. Θέλω να σε κάνω ό,τι θέλω. Το δαχτυλί βέβαια δεν είναι κακή κάρτα, όμως σε συνδυασμό πολλές φορές όμως σημαίνει και την περίεργη τη δέσμευση. Ένα μήνυμα που σου λέει εδώ γενικότερα, γιατί και αυτή τα σχέδιά της τα έχει κλειστά, δηλαδή δεν θα τα αποκαλύψει. Γνωρίζει ή θέλει να μάθει πράγματα, ή εσύ θες την αλήθεια να βγει προς τα έξω κτλ. Αλλά δεν βγαίνει έτσι εύκολα. Ωραία. Πάμε να κάνουμε κάτι τώρα εδώ. Εδώ θα βάλω το επαγγελματικό κομμάτι. Ωραία, αυτό είναι πάρα πολύ καλό. Και το άλλο είναι το αισθηματικό κομμάτι. Πάρα πολύ καλά. Αυτές είναι οι δύο άκρες μας. Λοιπόν, ελάτε τώρα, φίλες και φίλοι, να δείτε πόσο όμορφα έρχονται και δένουν. Πώς αντιμετωπίζουμε αυτούς τους ανθρώπους? Τους αντιμετωπίζουμε, να πεις, γιατί έχει βγει η καρδιά, με αγάπη. Όταν οι άλλοι με διαλύει, ξέρω εγώ, και λέει πράγματα. Όχι, θα σας πω. Πρώτα απ' όλα αγαπάμε τον εαυτό μας. Πρώτα απ' όλα εμείς πρέπει να είμαστε δυνατοί. Γενικότερα, ναι, υπάρχει μια κατανόηση, γιατί τώρα γνωρίζετε πώς σκεφτόνται αυτοί οι άνθρωποι, αλλά θα προσεγγίσετε το υπόλοιπο περιβάλλον με κατανόηση και με ανοιχτή καρδιά. Και πέρα από αυτό, επειδή έχει βγει και ένας κουπάτος εδώ, εντάξει, σημαίνει ότι έχετε τη διαίσθηση, έχετε την κατανόηση, τη διαίσθηση, το ένστικτο για να πάρετε ψύχρεμες αποφάσεις. Δηλαδή, δεν θα μπείτε σε πανικό. Η καρδιά, όταν μπαίνει σε πανικό, χτυπάει γρήγορα. Έχουμε αγωνία, έχουμε αισθήματα, έχουμε πράγματα. Ουφ, λέμε, αγχωνόμαστε, κάνουμε. Εντάξει, γιατί είναι ο συνδυασμός μυαλού, καρδιάς και ανάλογα. Η σκέψη δημιουργεί και το ανάλογο συνέστημα. Έτσι, πολύ απλά. Απέναντι σε αυτήν, λοιπόν, εδώ χρειάζεται ηρεμία και ψυχραιμία. Δεν χρειάζεται να αποκαλύπτει, γιατί αυτός εδώ παίρνει πολύ ψύχρεμος, είναι συγκρατημένος, εντάξει, είναι μια κατάσταση πώς αντιμετωπίζουμε γενικότερα την όλη ιστορία. Αυτά είναι στα επαγγελματικά. Ψυχραιμία. Σας λέει κάτι, σας λέει κουτσομπολιό, σας πετάει δηλητήριο, μπορεί να σου πει κάτι, έμαθα, από έγκαιρες πηγές δεν μπορώ να σου πω ότι αύριο ή τις επόμενες μέρες θα σε απολύσουν. Μπαίνεις εσύ σε μια κατάσταση πανικού. Λες Παναγία που θα γίνει. Θέλει ψυχραιμία, γιατί δεν ξέρεις αν είναι αλήθεια ή ψέμα και το κάνει επίτηδες επί τούτου απλά για να σε ταράξει. Υπάρχουν τέτοιοι άνθρωποι που παίρνουν ενέργεια, παιδιά. Ναι, υπάρχουν τέτοιοι άνθρωποι που θέλουν να σε ταράξουν, να σε δούνε σε πανικό και μόλις σε δούνε γεμίζουν σαν τα βαμπύρ. Γεμίζουν τέτοια ενέργεια, τέτοια ικανοποίηση και μετά το ξεχνάνε. Πήραν αυτό που θέλανε και άμα πας και τους πεις μ' αρέσει, δεν έγινε τίποτα. Πεις, ναι, αλλάξανε σχέδια. Εντάξει, οκ. Okay. Και προχωράνε παρακάτω γιατί την πήραν την ενέργεια από σένα, τη ρουφήξαν την ενέργεια από σένα. Αυτό που χρειάζεται είναι να διατηρήσεις την ενέργειά σου και την ψυχραιμία σου, να μην δώσεις ενέργεια και πες και το ψυχρό, ό,τι να γίνει, ας γίνει. Εκεί θα πάθουν, γιατί θα σου πούμε, καλά, κάτσε, τι έγινε τώρα, δεν ταράσσεται αυτός, δεν παθαίνει. Έχετε υπόψη σας. Στα αισθηματικά σας τώρα, αυτό που χρειάζεται, προσέξτε, γιατί εδώ είναι τώρα που θα χρειάζεται προσοχή, είναι ο πύργος. Ο πύργος σημαίνει βλέπω από ψηλά κάποια πράγματα, έτσι, βλέπω από ψηλά τι γίνεται. Δηλώνει ασφάλεια βεβαίως, έτσι, δηλώνει ότι βρείτε ένα μέρος στο σπίτι σας, στο χώρο σας, στους φίλους σας, από ανθρώπους που μπορείτε ή το χώρο σας γενικότερα, όπου μπορείτε να παρακολουθήσετε λίγο από ψηλά τα πράγματα, πιο αποστασιοποιημένα και προστατεύετε εκεί τους εαυτούς σας. Εδώ είναι στα αισθηματικά. Το αισθηματικό κομμάτι δηλαδή θέλει να σου πει ότι μπαίνω λοιπόν εγώ αυτή τη στιγμή σε μια τέτοια κατάσταση και προστατεύω τον εαυτό μου από τυχόν τέτοιες ιστορίες. Πηγαίνω σπίτι μου, κάνω άλλα πράγματα, μπορώ να κάνω δουλειές, βοηθάνε και δουλειές στο σπίτι μου καμιά φορά, μην νομίζετε γιατί ξεχνιόμαστε. Θα διαβάσω, θα μιλήσω, θα κάνω, θα δω τηλεόραση, κάτι που θα απασχολήσω το μυαλό μου, θα βγω μια βόλτα έξω, θα γυρίσω, θα φτιάξω ένα ωραίο καφέ, ένα ωραίο φαγητό, θα πάρω ένα ωραίο γλυκό, θα πάω στο ζαχαροπλαστείο, θα πάρω καμιά παστούλα. Εμένα που μου αρέσουν οι παστούλες, δεν ξέρω αν ξέρετε τα ποντικάκια, τρελαίνομαι. Μπορώ να τρώω. Λοιπόν, γενικά μου αρέσουν πολύ τα σοκολατοειδή. Οπότε μπορείτε να κάνετε και τέτοια πράγματα. Όπως τώρα, εγώ να σας πω κάτι. Εγώ θα απολαύσω και τον καφέ μου. Έχω τον καφέ μου εδώ. Θα το κάνω και λίγο έτσι, Και να μου πείτε, καλά, πίνεις καφέ και ρίχνεις και κάρτες. Άμα να περνάμε καλά, όλα τα κάνουμε. Δεν ξέρω αν σας το έχω πει, το είχα πει βέβαια σε προηγούμενο βίντεο. Εγώ είχα πάει σε μια, εν πάση περιπτώσει, αναλύτρια, όχι εδώ, στο εξωτερικό ήταν, μια περίεργη τύπισσα. Λοιπόν, η οποία ήταν με, πώς το λένε, μεγάλης ηλικίας, που μίλαγε τα αγγλικά εντελώς με τρόπο που δεν καταλάβαινες, λατινοαγγλικά ας πούμε, η οποία κάπνιζε και πίνε. Και ήταν βέβαια και πασαλιμανιώτησα που λένε, δηλαδή με το μαγκικό άσμα. Τρέχα γύρευε, δηλαδή, εντάξει, ο καθένας. Και όταν τη ρώτησα, ρε παιδί μου, λέω η ενέργεια αυτά, ξέρω εγώ, πώς θα έπρεπε να είσαι πιο έτσι, όχι το τσιγάρο. Άμα περνάμε καλά, μου λέει, έχω έμπνευση εγώ έτσι. Οπότε τι να πεις. Λέω τώρα έτσι μια ιστορία από τα παλιά, έτσι, μια τρελή ιστορία. Έτσι είναι και εδώ όμως. Είναι τελικά τι μας κάνει και περνάμε εμείς καλά, γιατί αυτό είναι το νόημα. Έτσι, πώς μπορούμε να περάσουμε και πώς μπορούμε να ξεπεράσουμε αυτά τα σημάδια. Και αποκαλύπτουμε τώρα λοιπόν αυτό το κρυφό μυστικό που είχε ο Οκτώβριος για να μπορέσουμε να προστατευτούμε από όλους αυτούς εδώ πέρα, από όλες αυτές τις καταστάσεις και τους τύπους. Εσύ τώρα το έχεις αυτό στο μυαλό σου σαν πληροφορία και ανάλογα τώρα μπορείς να, πώς το λένε, να πράξεις και να κάνεις και να προχωρήσεις και να δεις. Εντάξει, λοιπόν. Ωραία, τώρα. Αυτό που μου έρχεται εμένα φλασιά να κάνω. Φλασιά, έτσι σας είπα, δεν έχω κανονίσει κάτι. Βγαίνει εδώ αυτή τη στιγμή. Ό,τι κάνουμε, ό,τι ρίχνουμε, δεν το έχω σχεδιάσει. Γιατί σε άλλα πράγματα τα σχεδιάζω. Γιατί σχεδιάζω να ξέρω τι σας πω και τα λοιπά, να είναι έτσι πιο οργανωμένο. Οπότε αυτό που μου έρχεται τώρα, μισό λεπτό, είναι να ρίξουμε και τις κλασικές. Θα κάνουμε έναν πολύ ωραίο συνδυασμό, να κάνουμε την ιστορία μας από τις κλασικές εδώ. Να δούμε τι έχουν να μας πούμε. Θα κάνουμε, θα σας πω τι θα κάνουμε. Bottom of the deck θα κάνουμε. Ωραία, λοιπόν, τα μυστικά του Οκτωβρίου, στα σημάδια, το κρυφό μυστικό του Οκτωβρίου, προσοχή σε αυτά τα σημάδια και θα προχωρήσουμε. Όπα. Λοιπόν, πέφτει μόνο του, είναι το 4 πεντάκτην. Οκ, λοιπόν, έχει εδώ, όντως, ταιριάζει και με αυτό εδώ πέρα. Το 4 πεντάκτην έχει να κάνει με τα οικονομικά. Έχει να κάνει ό,τι μπορεί να χρειαστεί, ίσως και να μετακινηθώ, να πάω και κάπου αλλού, να χτίσω μια καινούργια πορεία, στα οικονομικά πάντα, έτσι. Μπορεί να χρειαστεί να απομονωθώ, μπορεί να χρειαστεί να φύγω από εκεί που είμαι και να πάω κάπου αλλού να αναζητήσω μια άλλη πορεία. Θα το κάνεις κυρίως μόνος σου. Το 4 πεντάκνο σημαίνει ότι μόνος μου θα προσπαθήσω, αλλά στο τέλος θα τα καταφέρω, έτσι. Θα φέρω αυτά που θέλω να φέρω. Θα τα καταφέρω στα οικονομικά, στην καριέρα μου, στην πορεία μου. Αλλά μπορεί να χρειαστεί να μετακινηθείς. Ή επίσης μπορεί να χρειαστεί να μείνεις και, ή μπορεί να κάνεις και κάτι μόνος σου. Εδώ δηλώνω ότι δηλώνω και κάτι που κάνω μόνος μου, έτσι. Οτιδήποτε. Μπορεί να είσαι freelancer που λένε, να είσαι ανεξάρτητος επαγγελματίας, ελεύθερος επαγγελματίας, να κάνεις τα δικά σου πράγματα. Οκ, δεν είναι από τις κακές κάρτες, από τις καλές κάρτες είναι, θα έλεγα. Δηλώνει όμως ότι, οκ, κάντο μόνος σου. Και μην λες και πολλά. Απομακρύνεσαι από την πόλη, ας πούμε, από το θόρυβο της πόλης και κάνεις και πράγματα μόνος σου. Μάλιστα, είναι και το κρυφό εδώ τώρα που πέφτει. Και πάμε να δούμε τώρα εδώ. Ένα λεπτό, μισό. Να ανακατέψω έτσι εδώ που θέλω να κάνω. Λοιπόν, θα κόψω 3 φορές. Ωραία. Και πάμε τώρα στην τελευταία να κάνουμε τα bottom of the decks. Εντάξει. Λοιπόν, ο ήλιος, 8 πεντάκτηνο και ακόλουθος πεντάκτηνο. Λοιπόν, ο ήλιος είναι μια πολύ καλή κάρτα η οποία σε συμβουλεύει ότι για όλα αυτά τα πράγματα αυτό που μας σώζει είναι η θετική ενέργεια, στο φως δηλαδή. Το φως πάντα θα νικάει το σκοτάδι, ό,τι και να είναι, όσο και αν κρύβονται πράγματα και τα οποία δεν τα γνωρίζουμε και σε όλα τα επίπεδα και σε προσωπικό επίπεδο. Κάποια στιγμή έρχονται αυτοί στην επιφάνεια, φανερώνονται δηλαδή, και δεν είναι τυχαίο που πέφτει εδώ ο ήλιος, έτσι, για να δείξει ότι κοίταξε να δεις, και εγώ ξέρω. Μια απάντηση είναι ότι κοίταξε να δεις, και εγώ ξέρω κάποια πράγματα. Οπότε τον αφοπλίζεις. Αν έχεις μια τέτοια κατάσταση, ας πούμε. Το επόμενο είναι ότι κοίταξε να εσύ συνέχισε να εργάζεσαι, να δουλεύεις. Εδώ είναι το 8 πεντάκτηνο. Είναι μια κάρτα η οποία συμβολίζει την εργασία, την ατομική εργασία. Είσαι κυρίως ελεύθερος επαγγελματίας ή και σε δουλειά. Εσύ θα κοιτάς τη δουλειά σου. Εσύ θα κοιτάς το δικό σου τον κόσμο, θα κοιτάς να γίνεσαι αποτελεσματικός, αποτελεσματική. Το ίδιο ισχύει και για τις σχέσεις, θα έλεγα. Διότι αυτά κάπου παραλληλίζονται σε ένα επίπεδο. Δηλαδή, σε ένα ρίξιμο ερωτικό, ας πούμε. Το 8 πεντάκτηνο είναι ok, κυρίως είναι το επαγγελματικό, έχει πέσει με τα μούτρα που λένε δουλεύω εκεί. Αλλά από την άλλη, δείχνει κοίτα και τη δουλειά σου, στη δικιά σου σχέση. Μην δίνεις σημασία γύρω-γύρω τι λένε, γιατί πολλές φορές αυτά που λέγονται είναι και ψέματα. Ή έρχονται με έναν τρόπο ο οποίος δεν είναι και αληθινός. Ξεκινάει α και καταλήγει ω, έτσι. Το α με το ω έχουν τεράστια διαφορά. Το α είναι η αρχή, το ω είναι το τέλος, δηλαδή έχει τεράστια διαφορά. Και ο ακόλουθος πεντάκτηνο που εδώ σημαίνει ότι ανανέωση, πάω να μάθω και καινούργια πράγματα, μπορεί να σημαίνει και προσφορά μιας νέας εργασίας, προσφέρω εγώ κάτι, ανανέωση, καλή υγεία, προσέχω τον εαυτό μου. Κυρίως και εδώ επαγγελματικές εξέλιξεις. Λοιπόν, έχει να κάνει κυρίως με τα επαγγελματικά. Άρα λοιπόν μιλάμε κυρίως στον επαγγελματικό τομέα, διότι εκεί στον επαγγελματικό τομέα, όπου και αν βρίσκεσαι, όταν έχεις να κάνεις με ποικίλους ανθρώπους, έχεις και τέτοια θέματα, έτσι, έχεις τέτοια προβλήματα. Αλλά όμως τι γίνεται. Με τον ήλιο, με 8 πεντάκτηνο και ακόλουθο πεντάκτηνο, είναι 3 καλές κάρτες, ειδικά ο ήλιος είναι μια από τις πιο αισιοδοξές κάρτες, όπου έρχεται να ρίξει φως σε όλα τα σκοτάδια και σε όλες τις μαύρες ενέργειες και σε όλο το δηλητήριο, να το ατονίσει, να το πω έτσι, και να προχωρήσεις μια χαρά. Και να βρεις τα πατήματά σου, γιατί στο τέλος βρίσκεις τη λύση. Στην αρχή νομίζω ότι έρχεται η καταστροφή, αλλά μετά όμως καταλαβαίνεις ότι έχεις λύσεις. Μετά, αυτή είναι η ιστορία όλη που είπαμε, αλλά ο ήλιος έρχεται και φωτίζει και σου δίνει αισιοδοξία, έτσι, σου δίνει δύναμη, σε γεμίζει, ρε παιδί μου, δεν θα μασίσουμε, αυτό είναι. Βρε, δεν πάει να λέει αυτή, δεν πάει να λέει αυτός. Και προχωράς με δύναμη, κοιτάς τη δουλειά σου, κοιτάς τη δική σου δουλειά, δεν δίνει σημασία, ό,τι και αν λένε, κλείνεις τα αυτιά σου σε αυτά που λένε και κοιτάς τη δουλειά σου, και όχι μόνο αυτό, μπορεί να έχεις και επιτυχίες εδώ πέρα. Να έχεις και καινούργια ανοίγματα και καινούργιες γνωριμίες, να το πω έτσι. Γιατί είναι εδώ η προσφορά, εδώ υπάρχει μια προσφορά στον επαγγελματικό τομέα, να το δούνε. Και επίσης και να έχεις και μια διαδρομή εδώ. Δηλαδή, τι θέλω να πω. Έχεις έναν δρόμο, μια διαδρομή που σου ανοίγονται νέοι ορίζοντες και είναι πάρα πολύ καλό αυτό. Και ο ακόλουθος, βέβαια, πεντάκτηνο, άμα τον παρατηρήσεις, είναι η άντρας, είναι γυναίκα, είναι άντρας. Λοιπόν, οι ακόλουθοι γενικότερα σε κάποιες ταρό, όπως εδώ, απεικονίζονται με αντρικοθυλικά στοιχεία. Γιατί θέλουν να δείξουν ότι μπορεί να είναι ή άντρας ή γυναίκα και να δείξουν και το νεαρό, το πολύ νεαρό της ηλικίας. Εδώ βέβαια σημαίνει και ανανέωση. Λοιπόν, συμφωνείς με αυτά που είπα? Σου κάνουν κλικ εσένα όλο αυτό εδώ πέρα το οποίο κάναμε? Αυτό έχει σημασία. Σε ευχαριστώ πολύ.